Την άμεση απελευθέρωση των έγκλειστων πρώην υπουργών της καταλανικής κυβέρνησης ζήτησαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που κατέκλυσαν τους δρόμους της Βαρκελόνης. Μια μαζική συγκέντρωση με σαφή μηνύματα ενώ η προεκλογική περίοδος ξεκινά. Από το Βέλγιο, ο Κάρλας Πουτσδεμόν απίφθινε μήνυμα προς τους συγκεντρωμένους και ζήτησε τα αποσχιστικά κόμματα να κατέλθουν ενωμένα στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το Εσκέρα Ρεπουμπλικάνα πάντως γνωστοποίησε ότι ο έγκλειστος πρώην αντιπρόεδρος Καταλωνίας Οριόλ Ζουνκέρας θα είναι ο υποψήφιός του το Δεκέμβριο και θα πραγματοποιήσει την εκστρατεία του από τη φυλακή. Στη Βαρκελόνη μεταβαίνει εντός της ημέρας ο Μαριάνο Ραχόι. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας επισκέπτεται την περιοχή για να στηρίξει τον Χαβιέ Αλμπιόλ, υποψήφιο του Λαϊκού Κόμματος στις εκλογές. Στις δημοσκοπήσεις τα αποσχιστικά κόμματα έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα. Εκείνο που διακυβεύεται όμως είναι η αυτοδυναμία στο τοπικό κοινοβούλιο.